Πάμε στη Μαδρίτη. Ξέρετε ότι εκεί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας. Υπάρχουν και Έλληνες στην περιοχή. Ο κύριος Ανδρέας Παπάς, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ελληνοϊσπανικού Επιμελητηρίου. Κύριε Παπά, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, με φόντο βέβαια τη χιονισμένη Μαδρίτη. Θα τα πούμε. Από τη Μαδρίτη. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω, τελευταία φορά που υπήρχε τόσο έντονη χιονόπτωση στην περιοχή της Μαδρίτης, πότε ήταν, το θυμάστε? Καλησπέρα σας, κύριε Παγιανόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η τελευταία φορά ήταν περίπου πριν 50 χρόνια, το 1971. Εγώ δεν ήμουν εδώ πέρα, ζούσα στην Ελλάδα. Και είναι κάτι το πρωτοφανές το αυτό το οποίο έχει γίνει φέτος και αυτή τη στιγμή στη μισή Ισπανία, πάνω από ένα μεγάλο μέρος της Ισπανίας, με αυτή τη χιονόπτωση. Μιλάμε ότι τις πρώτες μέρες παρέλυσε η χώρα με αυτή τη χιονόπτωση. Είμαστε όλοι στα σπίτια μας με πάρα πολύ κρύο. Ακόμα έχουμε τους δρόμους παγωμένους, αρκετούς δρόμους, όχι όλους. Μικρές απειρίες στις γειτονιές. Και ακόμα περιμένουμε με την αύξηση της θερμοκρασίας και να περάσουν κάποια χιονιστικά μηχανήματα. Κύριε Παπά, για πείτε μας λίγο, σε ποια περιοχή, σε ποια γειτονιά βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Σίγουρα δεν έχουν περάσει μηχανήματα χιονιστικά από το σημείο. Εγώ ζω με την οικογένειά μου σε ένα προάστιο, το Ποθουέλο, το οποίο είναι από το κέντρο της Μαδρίτης στα 10 χιλιόμετρα, στα βορειοδυτικά. Α, πολύ κοντά. Βέβαια, πολύ κοντά με τη Μαδρίτη, με το κέντρο της Μαδρίτης. Λόγω ότι δεν έχουν περάσει τα χιονιστικά, για το λόγο ότι ανοίγουν τις κεντρικές αρτηρίες της περιοχής και της Μαδρίτης, όπου γίνεται όλη η τροφοδοσία της μεγάλης αγοράς της Μαδρίτης. Όλους δρόμους ανοίγουν, τους δρόμους οποίους συνδέουν τα νοσοκομεία και άλλα νευραλγικά κέντρα της περιοχής. Ξέρετε, είναι από κάποια στιγμή, βέβαια, από κάποια στιγμή και μετά είναι ωραίο το τοπίο, ωραίες εικόνες, αλλά γίνεται και λίγο εκνευριστικό, δεν συμφωνείτε? Ακριβώς. Μετά τις πρώτες δύο μέρες, όπου το χιόνι ήταν μαλακό και το οποίο όλοι βγήκαμε έξω με χαρά να παίξουμε και έτσι και να και Σαββατοκύριακο, τώρα όλα αυτή που βλέπετε σαν ένα πέπλο άσπρο είναι πάγος. Υπάρχει ψηλός κίνδυνος για ατυχήματα, λόγω ότι ο καθένας μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει και να έχει ένα σπάσιμο ποδιού, χεριού, οτιδήποτε, μια εξάθρωση. Και το οποίο γίνεται και δύσκολα, διότι ας πούμε στη δικιά μας την περίπτωση και της γυναίκας μου και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι και φίλοι, δεν μπορούμε να πάμε στο κέντρο όπου έχουμε τις εργασίες μας από το φόβο ότι τα αυτοκίνητά μας δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα, λόγω δεν είναι 4x4, δεν είναι κανονικά αυτοκίνητα. Οπότε κάνουμε teleworking από το σπίτι μας. Και η άλλη περίπτωση είναι ότι ακόμα δεν έχουν περάσει τα απορριμματοφόρα για να πάρουν όλα τα απορρίμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες. Οι καιρικές συνθήκες σε επόμενες ημέρες πώς θα διαμορφωθούν, υπάρχει ενημέρωση? Ναι, υπάρχει ενημέρωση. Η θερμοκρασία αυξάνει σιγά σιγά. Δηλαδή ξεκινάμε με μείον 5 και φτάνει μέχρι τους 6 βαθμούς. Δεν είναι αρκετό για να λιώσει όλο αυτό το χιόνι το οποίο βλέπετε. Αλλά σιγά σιγά φαντάζομαι από την επόμενη εβδομάδα, αν δεν αλλάξουμε και δεν φαίνεται ότι θα αλλάξουμε, θα αρχίζει να υποχωρεί όλο αυτό ο πάγος, όλο αυτό το χιόνι. Ξέρετε, αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες και στην Ελλάδα. Είδε στη Βόρεια Ελλάδα έχουν πέσει τα πρώτα χιόνια. Εδώ στην Κρήτη από την Παρασκευή το Σάββατο περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα ζήσουμε, αν θα βιώσουμε τις στιγμές και αν δούμε τις εικόνες που βλέπετε αυτή τη στιγμή εκεί. Πρωτόγνωρες για την Ισπανία, για τη Μαδρίτη? Ναι, είναι πρωτόγνωρες. Μ' ακούτε? Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Ναι, είναι πρωτόγνωρες, γιατί σας είπα έγινε πριν 50 χρόνια και έχει επηρεαστεί κάπως τη ζωή μας. Το καλό σε όλη αυτή την περίπτωση, γιατί πρέπει να δούμε πάντα το καλό μέρος αυτής της χιονόπτωσης, είναι ότι ήδη ήταν lockdown στην Ισπανία, όπως και στην Ελλάδα, όπως και στην περισσότερο μέρος της Ευρώπης. Και αυτό διευκολύνει το lockdown, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Οπότε τα παράπονα λόγω για το lockdown δεν έχουν περιοριστεί. Κύριε Παπά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρατε, για το σχόλιο σας.
Και για εγώ το κλίμα. Όμορφο, όμορφο, αρκεί να μην υπάρξουν προβλήματα περαιτέρω. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Ελλάδα. Ευχαριστώ, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.